Η Ελλάδα έχει κληρωθεί στον πρώτο όμιλο μαζί με την Ουκρανία, την Αυστρία και τη Γαλλία. Ποια είναι η γνώμη σου για την δυναμικότητα του ομίλου? Είμαστε 4 άξιες ομάδες, πιστεύω. Πιστεύω ότι αυτός ο όμιλος θα κρυφθεί στη δύναμη, στο πάθος και στη θέληση που θα έχει η κάθε χώρα. Θα παλέψουμε πολύ για να κατακτήσουμε την πρωτιά στον όμιλο. Πιστεύεις πως υπάρχουν φαβοροί για την κατάκτηση του τίτλου? Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν φαβοροί για την κατάκτηση του τίτλου. Όλοι είμαστε ίσοι, έχουμε τις ίδιες δυνατότητες. Αλλά όποιος το δείξει πιο πολύ στο γήπεδο, αυτός και θα κατακτήσει το Euro. Ποιοι είναι οι στόχοι της εθνικής σε αυτό το τουρνουά? Οι στόχοι της εθνικής είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και να παίξουμε όμορφο ποδόσφαιρο για να ικανοποιήσουμε τον κόσμο που θα έρθει να μας δει. Είναι η πρώτη σου συμμετοχή σε τελική φάση Euro. Ποια είναι τα συναισθήματά σου? Φυσικά είναι ένα μεγάλο συνέστημα να εκπροσωπήσει η χώρα σου σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στη χώρα σου. Από εδώ και πέρα εγώ θα προσπαθήσω να δώσω το 100% μου, όπως κάνω πάντα, και πιστεύω να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Ποιο είναι το στοιχείο που κατά τη γνώμη σου πρέπει να διαθέτει μια εθνική ομάδα σε αυτή την ηλικία ώστε να θεωρείται επιτυχημένη? Πιστεύω ότι γενικά η ομάδα, το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα, τα παιδιά, να είμαστε αγαπημένοι, μια ομάδα, να μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο, να δίνουμε το 100% μας, την καρδιά μας για τη χώρα μας και να έρθει ένα καλό αποτέλεσμα. Υπάρχει κάποια ομάδα στον όμιλο που φοβάστε περισσότερο? Όχι, δεν υπάρχει κάποια ομάδα ιδιαίτερα που έχουμε στο στόχαστρο σαν φόβητρο. Πάντως εμείς κοιτάμε τη δικιά μας μεριά. Κοιτάμε να τα πάμε καλά εμείς, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που θα έρθει στο γήπεδο για μας. Και από εκεί και πέρα πιστεύω το αποτέλεσμα να είναι καλό για μας.